Ονομάζομαι Κοταράγκα Ριφαλιά. Είμαι γιατρός Οριλά. Εργάζομαι στον ΕΟΠΗ πρωινή Κακαλυθέας. Είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Γιατρών της Αθήνας. Βρισκόμαστε στη 14η μέρα της απεργίας μας και σε αδιέξοδο με το Υπουργείο Υγείας, διότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε την αίσθηση ότι το Υπουργείο μας επέζει. Το Υπουργός πιο πολύ από τις τηλεοράσεις και λιγότερο στις μαζί μας συνεννοήσεις, ξεκινάει από ένα δεδομένο. Απολύει όλους τους ειδικευμένους γιατρούς, υποχρηματοδοτεί την υγεία και θέλει να φτιάξει ένα σύστημα υγείας, να προσφέρει στο λαό ένα σύστημα υγείας που δεν συγκρίνεται με ευρωπαϊκή χώρα, αλλά μάλλον με υποσαχάριες περιοχές. Σύμφωνα με τα σχέδιά του, διώχνει, απολύει μάλλον όλους τους ειδικευμένους γιατρούς, και αυτό τι σημαίνει? Απολύει οφθαλμιάτρους, δερματολόγους, γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγους, λαρυγκολόγους, δερματολόγους, όλες τις ειδικότητες. Έχει σκοπό να διαλύσει τα πολυιατρία, να κλείσει αρκετά και σε αυτά που θα μείνουν, με κάποιες ελάχιστες ειδικότητες παθολόγων, γενικών γιατρών, παιδιάτρων και ακόμη κάτι που δεν το έχει καθορίσει, γιατί κάθε φορά λέει κάτι διαφορετικό, να προσφέρει υγεία στον ελληνικό λαό, στους ασφαλισμένους. Εμείς απεργούμε, ζητάμε να μην διαλυθούν τα πολυιατρία του ΙΚΑ. Δεν θεωρούμε ότι περισσεύει κανένας γιατρός. Είμαστε στο 2013, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να γυρίσουμε στην ιατρική του 60. Δεν μπορεί ο γενικός γιατρός να δέχεται ασθενή που πονάει το αυτί του, που ασθενή που έχει πρόβλημα με το μάτι του, ασθενή που έχει κάταγμα ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι ξεκάθαρος τι θα γίνουν αυτοί οι ασθενείς. Λέει θα πηγαίνουν στο γενικό γιατρό. Και μετά πού? Στην ιδιωτική υγεία εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε δημόσια, δωρεάν υγεία για όλους. Θα ήθελα να πω και μερικά πράγματα για το ΙΚΑ στο οποίο εργάζομαι, ΕΟΠΗ τώρα, για το ιατρείο στο οποίο εργάζομαι. Το πρώην ΙΚΑ Καλυθέας ΝΕΟΠΗ είναι μία μονάδα που εξυπηρετεί πάρα πολλούς ασφαλισμένους. Η Καλυθέα είναι μία πυκνοκατοικημένη συνοικία. Κατοικούν σε αυτήν άνθρωποι εργαζόμενοι, εργάτες, απολυμένοι, μετανάστες. Δεν είμαστε όμως μόνο για τους κατοίκους της Καλυθέας. Σε αυτό το κατάστημα εξυπηρετούνται και όμορφοι δήμοι όπως Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάλιρο, Άλιμος, ένα μέρος από τον Ταύρο. Καθημερινά δεχόμαστε εκατοντάδες ασφαλισμένων. Μικρότερα υποκαταστήματα έχουμε στους δήμους που αναφέραμε, τα οποία υποκαταστήματα είναι υποστελεχωμένα, σχεδόν διαλυμένα. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη δομή της Καλυθέας, είχαμε πολύ οργανωμένα εργαστήρια, μικροβιολογικό, υπέρηχους, ακτινολογικό, εξυπηρετούσαμε εκατοντάδες ανθρώπους δωρεάν καθημερινά. Όλα αυτά το τελευταίο διάστημα αποδομήθηκαν, εμείς θεωρούμε εσκεμμένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αντιδραστήρια να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους, τους οποίους διώχνουν στην ιδιωτική υγεία με συμμετοχή 15% αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε πόσο αργότερα. Η δομή της Καλυθέας είναι ένα με τον λαό της Καλυθέας. Έχουμε τη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής, διαφόρων φορέων και των Δημοτών. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση μία σωστή προσφορά υγείας από τη δομή η οποία γεννήθηκε, γιγαντώθηκε και λειτουργήσε μέσα σε αυτή τη συνοικία. Ευχαριστώ.